Ο κύριος Δημήτρης Μάντζιος, εκπρόσωπος κινήματος αλλαγής Πασό. Κύριε Μάντζη, καλημέρα σας. Καλημέρα και ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θα ήθελα να ακούσουμε τις θέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ακούσω τη θέση, να ακούσουμε όλοι τη θέση Κινάλ Πασόκ για το πώς προστατεύεται και μάλλον ποιος και πώς προστατεύεται αναφορικώς με τους δανειολήπτες. Ορίστε, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πορτοσάλτε, καταρχάς σας καλημερίζω από την Πάτρα. Βρίσκομαι εδώ για να εκπροσωπώντα τον πρόεδρο στην μεγάλη γιορτή του Αγίου Ανδρέα. Τώρα έβγαλε ήλιο μόλις την ώρα που κάναμε τη σύνδεσή μας. Δεν ξέρω αυτό, ίσως. Καλό, ωραίο, αισιόδοξο. Βγήκε ο ήλιος στην Πάτρα. Βγήκε ο ήλιος στην Πάτρα και θυμηθήκατε τις παλιές ένδοξες εποχές που γινόταν η παρέλαση των λιμουζινών στην Πάτρα Αγίου Ανδρέα ανήμερα. Κατέβαινε το Υπουργείο, το Υπουργικό Συμβούλιο. Κύριε Μάντζη, αφήστε τα τώρα. Κύριε Μάντζη, είμαι λίγο μεγάλο εγώ. Λοιπόν. Φαντάζομαι ότι θα κατέβουν και σήμερα. Ναι, ναι, γι' αυτό σα λέω. Πήγαινε ο ήλιο παρέα με τι λιμουζίνε. Λοιπόν, ναι. Είναι το έθιμο, δεν έχει να κάνει με τα κόμματα. Είναι πολύ μεγάλη η γιορτή για την πόλη και για την Δυτική Ελλάδα. Ταυτισμένη. Κύριε Μάντζη, ταυτισμένη. Ο πολιούχο τη Πάτρα, το Πασό και ο αρχηγό του, ο ύμνηστο, ο ιδρυτή του, ταυτισμένη. Πάμε παρακάτω. Αφήστε τα τώρα. Λοιπόν. Όχι, είναι, ξέρετε, είναι η μέρα για αυτό το. Γι' αυτό το λέω και εγώ. Μα, δεν λέω και εγώ κάτι που δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα στο ζήτημα των δανειοληπτών και της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Είναι σαφές και πρέπει να το πούμε και από τον αέρα της εκπομπής σας ένα μικρό ιστορικό. Μη μου το κάνετε αυτό. Πείτε μου τη θέση. Γιατί? Πείτε μου τη θέση. Τι προστατεύει? Έχει μια πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα το οποίο το 2010. Μπράβο, όταν ο κύριος Σαμαράς έσκιζε τα μνημόνια και ο κύριος Τσίπρας τότε ήταν στις πλατείες, έσωσε την πρώτη κατοικία στην αρχή της κρίσης. Γιατί, κύριε Πορτοσάλτε, νομίζω συμφωνείτε μαζί μου ότι η πολιτική τελικά σημαίνει να προβλέψει, η τέχνη του να προβλέπει. Το πληρώσαμε αυτό πολλές φορές. Τώρα, τι εσώθη, τι δεν εσώθη. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε το τώρα. Αφήστε το, δεν είναι, πάμε να δούμε από εδώ και μετά τι θα κάνουμε. Ναι. Όχι, έχει σημασία, τα κόκκινα όμως, δάνεια, τα δάνεια κοκκίνησαν γιατί συνέβησαν κάποια πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, μην γυρίζουμε πίσω, σας παρακαλώ, γιατί θα πείτε κάτι, θα ξαναπώ κάτι και θα χάσουμε το χρόνο. Όχι, πείτε τη θέση σας. Όχι, δεν χάνουμε χρόνο. Ίσα-ίσα τον χτίζουμε καλύτερα το χρόνο μας. Γίνεται ένας διάλογος παραγωγικός. Σας λέω ότι όχι πάνω στο παρελθόν. Όχι πάνω στο παρελθόν. Γέγονε. Μην αξιολογήσουμε το παρελθόν. Πείτε μου το φρέσκο. Έχει μεγάλη σημασία όμως να υποθεί ότι αυτή η πρόταση νόμου, η τροπολογία που καταθέσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, στηρίζεται πάνω στο πολιτικό επιχείρημα του 2010. Ότι δηλαδή η πρώτη κατοικία. Θέλω να μάθω εάν με την πρότασή σας θα κοκκινήσουν ξανά τα δάνεια ή δεν θα ξεκοκκινήσουν, κύριε Μάτζη. Είμαι πολύ ξεκάθαρο. Σας το λέω εκ των προτέρων τι θέλω να μάθω. Και να μάθει το κοινό. Λοιπόν, ποια είναι η πρότασή σας? Αυτό. Ποια είναι η πρότασή μας? Η πρότασή μας είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας του φτωχού και ευάλωτου νοικοκυριού και η αναστολή του πληστηριασμού. Που θέλει να σωθεί. Που θέλει να σωθεί. Ακριβώς. Που θέλει. Όχι να. Μισό λεπτό. Δηλαδή που αντιδρά ο ίδιος. Γιατί διευκρινίστε το, δεν γίνεται αυτομάτως. Δηλαδή δεν κάθομαι εκεί και λέω όχι, δεν πληρώνω. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, κύριε Μάντζιε. Επενδύεται στο δεν πληρώνω ή επενδύεται στον συνεργαζόμενο συμπολίτη? Ναι. Ποτέ δεν επένδυσε ο χώρος ο δικός μας στο δεν πληρώνω. Μπράβο, ωραία. Ποτέ δεν ήταν του κινήματος δεν πληρώνω και της δημιουργίας, αν θέλετε, κακόπιστων κακοπληρωτών. Ναι. Τι θέλουμε εμείς? Κάτι το οποίο θέλαμε και παλαιότερα. Γι' αυτό σας γυρίζω συνεχώς το 2010. Ναι. Υπήρχε από τότε μία ρήτρα ότι όποιος δεν έχει δόλο και έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη κατάσταση αδυναμίας πληρωμών μπορεί να προστατευτεί η πρώτη του κατοικία. Και όχι όλες προφανώς οι πρώτες κατοικίες και όλα τα κτίρια. Προφανώς, κύριε Πορτοσάλτε. Γι' αυτό σας στοχεύω από την αρχή και στην τροπολογία μας, που είναι απολύτως τεκμηριωμένη και κοστολογημένη. Εμείς πήγαμε σε συγκεκριμένα ποσά συγκεκριμένων. Άρα αυτός ο δανειολήπτης πληρώνει, κύριε Μάντζιε. Προστατεύεται κάποιον που πληρώνει. Αυτό προσπαθώ να. Ναι, αυτό. Αυτά να ακούει η κοινωνία. Γιατί η κοινωνία έχει μια αίσθηση ότι. Όχι εσείς, όχι από εσάς. Ότι ξανάρχεται πάλι ο εισάχθειας. Συγγνώμη που το. Σκοπίμως το διατυπώνω έτσι. Σκοπίμως. Δεν με λέω για εσάς. Παραλαμβάνω, δεν λέω για εσάς. Κύριε Πορτοσάλτε, είδατε γιατί έχει μεγάλη αξία η ιστορική επισκόπηση. Μην μου γυρίζετε πίσω, γιατί μετά θα σας πω τελείως η εκπομπή. Αυτό προσπαθώ να πω. Πρέπει να κάνω. Η συσάχθεια στην οποία αναφέρεται δεν είναι επιχείρημα του Πασόκ. Βοηθήστε με να σας βοηθήσω. Να βοηθήσω, θέλω να βγει η θέση σας. Η συσάχθεια είναι ένας
λαϊκισμός. Μπράβο, ωραία. Ο οποίος ήταν, αν θέλετε, του χειρίστου είδους, διότι εμπορεύτηκε τις ελπίδες των απεσμασμένων λοιπόν, Ελλήνων μέσα στη Βασιλιά Κρήτη. Εσείς λοιπόν, κύριε Μάντζη, επενδύετε σε έναν νομιμόφρονα πολίτη, ο οποίος θα συνεργαστεί να πληρώσει. Να πληρώσει. Θα πληρώσει. Μια ρεαλιστική, βιώσιμη. Που θα πληρώνει. Που θα πληρώνει. Που θα πληρώνει. Α, μια μπράβο, δόση αυτό θέλω να ακούσω. Μάλιστα. Εφικτή, σωστά. Εννοεί, σωστά. Η οποία, θα σώσει το σπίτι του. Μάλιστα. Προσοχή όμως, κύριε Βοσπάντε, ποια είναι η διαφορά εδώ με το τι ισχύει σήμερα. Σήμερα ένας πολίτης πληρώνει σε ένα φαντ χωρίς να γνωρίζει πού πάει. Εσείς θα καταργήσετε τα φαντ. Πάμε στο επόμενο. Καταργείτε τα φαντ. Τα φαντ δεν μπορούν να καταργηθούν ένα νόμο και ένα άρθρο. Ναι. Τα φαντ δυστυχώς δημιουργήθηκαν. Εσείς τι θα. Από που, άρα με εσάς πού θα τα πληρώνει ο πολίτης, πού θα τα πληρώνει. Με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ θα τα φαντ. Ναι, αλλά εσείς που θα. Πήρανε τα ενυπόθηκα δάνεια. Σύμφωνοι. Εσείς θα τα πάρετε τα δάνεια από τα φαντ. Θα τα πάρετε πίσω. Ποια είναι η πρόταση. Η ρύθμιση των φαντ. Δηλαδή τα φαντ δεν μπορούν να λειτουργούν αρρύθμιστα σαν ζούγκλα. Αυτή τη στιγμή τα φαντ δεν θα, πείτε μας ένα πράγμα για τη ρύθμιση. Όπως ρυθμίζουν, ρυθμίζουν οι τράπεζες, με βάση το δικό μας σχέδιο, όπως ρυθμίζουν οι τράπεζες, έτσι να ρυθμίζουν και τα φαντ. Τι θα ρυθμίζουν, τι θα ρυθμίζει το φαντ, αυτό να ρυθμίσει το φαντ. Τα δάνεια και τα κόκκινα δάνεια τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή είτε σε τράπεζα, είτε σε αυτές τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, να ρυθμίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και η σωτηρία. Η διάσωση της πρώτης κατοικίας να γίνεται με τους ίδιους ακριβώς όρους, τις ίδιες προϋποθέσεις, είτε το δάνειο βρίσκεται σε φαντ, είτε βρίσκεται σε τράπεζα. Και, ναι, και στο φαντ έξτρα... πληρώνεις. Αν πληρώνεις, δεν σε ενοχλεί κανείς. Δεν είναι τόσο. Δεν είναι, γιατί, δεν είναι, γιατί γελάτε, μισό λεπτό. Αν πληρώνεις, μισό λεπτό, κύριε Μάντζη, αυτό θέλω να καταλάβω. Δηλαδή θα πάτε στο φαντ και θα πείτε, αντί για 10 δόσεις, στον πορτοσάλτε θα κάνεις 15. Εντάξει, 20. Θα πληρώνει όμως ο πορτοσάλτε. Αυτό προσπαθώ, αυτό να το λέμε, ότι θα πληρώνει ο πορτοσάλτε. Δεν θα, μαζεύει τη γειτονιά και τα λέει δεν πληρώσα, δεν πληρώνω ποτέ. Αυτό λέω. Όχι, όχι. Θα πληρώνει. Αλλά πρέπει να ξέρει τι πληρώνει, πού το πληρώνει. Βεβαίως πρέπει να ξέρει. Εννοείται. Όποιος δηλαδή, πληρώνει, το ξέρει. Κύριε Μάντζη, οι 8 στους 10, 10 πληρώνουν. Μπορεί να πληρώνουν και φαντ. Είμαι βέβαιος ότι πληρώνουν φαντ. Δεν λέτε τίποτα για αυτούς, βέβαια. Δεν έχετε πει τίποτα για αυτούς. Και η κυβέρνηση δεν λέει τίποτα για αυτούς. Να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές ποια διαφορά. Το όμως τη γνωρίζουμε. Ναι. Η τράπεζα, η συστημική τράπεζα, εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και άρα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχει πολύ αυστηρούς. Να βάλουμε και τα φαντ στην Κεντρική Τράπεζα. Βεβαίως, βεβαίως. Συμφωνώ. Έχουν αγοράσει υπό πολλαπλάσια τις αξίες των δανείων. Ναι. Και τώρα προσπαθούν να βγάλουν γρήγορο. Κύριε Μάντζιε, ούτε αυτό. Και θα μπείτε και σε αυτό. Θα τους πείτε σε ποια τιμή θα αγοράζουν. Όταν ρυθμίζει μια αγορά. Δεν έχω καταλάβει τώρα. Θα τους πείτε σε ποια τιμή θα αγοράσουν. Να καταλάβω. Είναι θέση Πασόκ σε ποια τιμή θα αγοράσουν. Ό,τι αγοράστηκε, αγοράστηκε. Εγώ λέω ότι ό,τι αγοράστηκε όμως πρέπει να ρυθμιστεί με έναν τρόπο το πώς θα αποπληρωθεί. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφήνουμε ένα φαντ να λειτουργεί και πάντως, όσοι πληρώνουν τώρα, πληρώνουν και φαντ, κύριε Μάντζε. Κύριε Μάντζε, όσοι πληρώνουν και τα φαντ τώρα. Και να τους έχει καλά ο Θεός να μπορούν να έχουν και να πληρώνουν. Λοιπόν. Πρέπει η ρύθμιση όμως να καταλάβει και αυτούς τους ανθρώπους. Όταν υπάρχουν συμπολίτες μας πληρώνουν ένα φαντ, ένα ποσό συγκεκριμένο το μήνα, δεν γνωρίζουν αν θα σωθεί το σπίτι τους, γιατί τους έχετε ταυτόχρονα η κατάσχεση, τους έχετε η εκτέλεση. Όχι, όχι, άμα πληρώνεις δεν σου έρχεται τίποτα, κύριε Μάντζη, μην τα μπερδεύουμε, είδατε τώρα. Αν δεν πληρώσεις θα σου έρθει πράγματι. Δεν γνωρίζει κανείς που πληρώνει όταν έχει ένα φαντ απέναντί του. Ξέρει που πληρώνει. Ξέρει που πληρώνει. Έχει ένα φαντ, γι' αυτό σα λέω θα το καταργήσετε. Όχι. Θα το έχετε κι εσείς. Αν κυβερνήσετε. Η αγορά των φαντ πρέπει να ρυθμιστεί. Δηλαδή να κλείσετε φαντ ή να τους τα πάρετε από το χέρι τα δάνεια. Δεν το καταλαβαίνω. Πείτε μου. Κοιτάξτε, ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, ένα κράτος ρυθμίζει μια αγορά. Ναι. Βάζει κανόνες. Βάζει τάξη σε μια αγορά. Ναι. Δεν αφήνει αυτός που πληρώνει, κύριε Μάντζη, στο ήδη υπάρχον φαντ θα του αλλάξετε το δεδομένο και θα τον πάτε σε άλλο φαντ να πληρώνει επί ημερών κοινάλ. Αν υπήρξε μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και ρύθμιζε την αγορά. Θα υπήρχαν κανόνες και διαφάνεια, επαναλαμβάνω. Άρα θα ήταν τα φαντ εκείνα τα οποία θα αποδεικνυόταν τελικά αν μπορούν να αντέξουν. Έχω να σας βοηθήσω, θέλετε, και να σας προτείνω να μιλάτε πιο συγκεκριμένα για να σε εννοούμαστε. Καλημέρα σας, χάρη. Αν εγώ έχω το Μάντζος φαντ και εσείς έχετε το Πορτοσάλτε φαντ και είμαστε ανταγωνιστές σε μια άναρχη αγορά και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και έρθει ένα κράτος και μας ρυθμίσει,
Κάποιος από τους δύο θα μπορέσει. Δηλαδή το κράτος θα έρθει να πάρει από τον Μάντζιο και να τα δώσει στον Πορτοσάλτη. Τι θα κάνει. Όχι, όχι. Ναι. Θα πει στον Μάντζιο και στον Πορτοσάλτη όμως. Θα ρυθμίσετε έτσι και έτσι τα δάνειά σας. Αν εγώ μπορώ, μπράβο μου. Αν εσείς δεν μπορείτε, θα δώσετε τα δάνειά σας σε κάποια τράπεζα ή στο δανειολήπτη που θα μπορεί να τα αγοράσει σε μια συγκεκριμένη τιμή. Εμείς αυτό προτείνουμε. Δηλαδή δεν πληρώνεις 10 χρόνια, δεν πληρώνεις 10 χρόνια και έρχεται και το παίρνεις μετά. Τι, αλλά τι. Προσοχή, σε μια τιμή που θα ανταποκρίνεται στο πώς έχεις εξυπηρετήσει ως τώρα το δάνειό σου. Άρα πάλι αυτός που πληρώνει είναι ηλίθιος γιατί έχει πληρώσει. Ευχαριστώ κύριε Μάντζιε. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Εδώ είμαι να το ξαναζητήσουμε. Είμαι από αυτούς που πληρώνω, ξέρετε. Θα μπορούσα να μην έχω πληρώσει 10 χρόνια και να πάω να το πάρω στον πληστηριασμό το σπίτι σε τιμή χαμηλότερη του κόστους. Του ποσού που έχω πληρώσει ως τώρα. Αυτό μου λέτε. Η αγορά δημιουργεί δυστυχώς πολλά. Α, η αγορά δημιουργεί πολλά. Και, και μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση τα επιτρέπει αυτά. Αυτή την κομπίνα την επιτρέπει. Γιατί για λαμογιά μου κάνει. Η ρύθμιση του κράτους. Ναι. Αν ήταν διαρκής και διαχρονική, θα είχε προφυλάξει την αγορά. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Του κράτου, χάρηκα πολύ. Καλημέρα σας. Κύριε Μάντζιε, θα επανέλθω. Θα επανέλθω. Ένα κράτος που ρυθμίζει. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.